βρίσκει το φάρμακο. Και το θέλω λίγο να δούμε έλλειμμα καρκινικών φαρμάκων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Ξάνθο Χίτα από την Αθήνα. Έλα Ξάνθο για να συζητήσουμε το πλαφόν στα φάρμακα. Και θα έχουμε τον χρόνο να τα. Το πλαφόν στη συνταγογράφηση των φαρμάκων σημαίνει και υποβάθμιση τη φαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό υποστηρίζουν οι φαρμακοποιοί. Μαζί μου έχω τον γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη. Καλημέρα κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα. Το πλαφόν στη συνταγογράφηση. Το πλαφόν στη συνταγογράφηση, έτσι όπως πρόκειται να υλοποιηθεί, ασφαλώς και υποβαθμίζει την παρεχόμενη φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού. Εκείνο το οποίο θα περιμέναμε εμείς, σαν πολίτες αυτής της χώρας και σαν φαρμακοποιοί και προσωπικά σαν γραμματέας του Συλλόγου, όσο ακόμα δηλαδή είμαστε σύμβουλοι της πολιτείας σε θέματα υγείας, γιατί και από αυτά πάνε να μας καταργήσουν, θα ήταν ότι ο Υπουργός και ο κάθε Υπουργός Υγείας, ο οποίος αναλαμβάνει την τύχη του Υπουργείου, να προσπαθήσει να πάρει περισσότερα χρήματα, να χρηματοδοτήσει περισσότερο την υγεία του ελληνικού λαού. Το να διαχειριστεί τα χρήματα τα οποία του δίνουν, νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει και κάποιος και ο Υπουργός των Οικονομικών. Ο Υπουργός Υγείας νομίζω ότι θα έπρεπε κύριε σε πρώτη φάση να δίνει πόλεμο για να μπορέσει λοιπόν να πάρει προσωπικά περισσότερα χρήματα. Θέλουμε να μας πείτε εάν αυτή η χρήση του πλαφών. Όχι, δεν είναι. Εδώ το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και θέλουμε απαντήσεις συγκεκριμένες και ψύχρεμα. Αν επανέλθει λοιπόν η χρήση του πλαφών, πιστεύετε ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, αυτό μας λέτε? Ασφαλώς με την θεσμοθέτηση του πλαφών θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην πρόσβαση του κόσμου στο φάρμακό του. Αν ένας γιατρός συμπληρώσει γρήγορα το πλαφόν του, δεν θα μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να αναζητήσει κάποιον άλλον που να έχει διαθέσιμο πλαφόν. Δηλαδή πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Γραμματέα, πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρακαλώ μία απάντηση για να έχουμε τη σύγκριση και εντάξει μεγέθους. Πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πού είχαμε πλαφόν? Εκεί δεν προμηθεύονταν οι ασφαλισμένοι το φαρμακό τους εκείνη την περίοδο? Πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είχε ακόμα αρχίσει να ισχύει το πλαφόν στις συνταγογράφεις. Εντάξει, υπήρχε τρεις μήνες. Οπότε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το πλαφόν στη συνταγογράφηση πριν. Δεν υπήρχε γιατρός με πλαφόν. Μόλις άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, αμέσως καταρρύφθηκε στους συμβούλους. Μα πήγαμε στην απόφαση του ΣΤΕ, γιατί εφαρμόστηκε το πλαφόν? Να τα εξηγήσω λίγο, να το πω. Ναι, η αίσθηση πάντως είχε δημιουργηθεί. Το πλαφόν δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Το πλαφόν δημιουργήθηκε, αλλά στην πράξη δεν λειτουργήσε ούτε μία μέρα το προηγούμενο. Το πλαφόν ήσχυσε τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ίσχυσε για τρεις μήνες. Τον πρώτο μήνα κλείδωσαν, δηλαδή έφτασαν στο όριο του πλαφόν, 3.000 γιατροί. Το δεύτερο μήνα κλείδωσαν στο πλαφόν 1.500. Τον τρίτο μήνα, το Μάρτιο, κλείδωσαν, έφτασαν στο πλαφόν 600. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά οι γιατροί προσαρμόζονται στο σύστημα. Επίσης, ενώ στην αρχή το είχαμε εντελώς κλειδωμένο, από το Φεβρουάριο είναι επίσημα στοιχεία που ανακοινώνονταν μήνα-μήνα. Μην μιλάμε και δύο μαζί όμως. Είναι επίσημα στοιχεία που ανακοινώνονταν. Δεν μπορώ να μην. Κύριε Γραμματέα, εγώ το ερώτημα το οποίο σας έθεσα είναι το εξής. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γραμματέα, γιατί μάλλον. Στα φαρμακεία δεν είχε έρθει ούτε ένας ασθενής, ο κύριε οποίος γραμματέα, δεν είχε κύριε γραμματέα, του κύριε γραμματέα, σήμερα μιλάμε, έχει τύχει σήμερα, αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ είναι στο αεροπλάνο και πηγαίνει στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με την Τρόικα. Η Τρόικα, εφόσον δεν υπάρχει πλαφόν, άρα δεν είναι κλειδωμένη η φαρμακευτική δαπάνη στο όριο που έχουμε συμφωνήσει, αιτείται την άμεση εφαρμογή δύο άλλων εναλλακτικών μέτρων. Το ένα είναι τώρα θα αρχίσετε το 15% περιθώριο ποσοστό κέρδους φαρμακοποιούς και το άλλο είναι συζήτηση, τώρα κουβέντα. Ή το ένα ή το άλλο θα είναι, διαλέξτε. Το δεύτερο ποιο είναι, κύριε Γεωργιάδη? Τώρα τι μας κάνετε, μας εκβιάζετε για άλλη μια φορά? Μας εξαπατήσατε πριν από ένα μήνα, μας εκβιάζετε τώρα πάλι με το ποσοστό κέρδους? Δεν σας έχουμε δώσει 3 και 4? Πρώτα απ' όλα το ποσοστό κέρδους του 15%, για να τα λέμε ένα-ένα. Το 15% το πούμε εδώ και 5 χρόνια. Είναι στο μνημόνιο ως μνημονιακό στόχος 4 χρόνια πριν πάω εγώ στο Υπουργείο. Εντάξει, πάντως έχει μειωθεί. Άρα είναι δύσκολο έχει να μου λέτε το κέρδος στον φαρμακοποιό. Ότι το ζητάω άλλο εγώ. Κύριε, έτσι, το θέμα είναι άλλο. Ο ασφαλισμένος, ο ασθενής με το πλαφόν. Απλώς για τους φαρμακοποιούς που εκπροσωπεί ο κύριος γραμματέας. Για να το καταλάβουν οι φαρμακοποιοί όσοι άλλοι ακούνε. Εάν δεν ψηφιστεί το πλαφόν, επειδή η φαρμακευτική δαπάνη δεν πρόκειται να αλλάξει,
Η ελληνική πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει εναλλακτικά μέτρα άμεσα. Ναι, εσείς όποιος όμως κινήσετε, έχει μυαλό, καταλαβαίνει. Εσείς όμως κινήσετε τώρα να εφαρμόσετε ξανά το πλαφόν. Εγώ προτιμώ το πλαφόν και θα σου πω αμέσως μετά γιατί. Αλλά αν ο κύριος γραμματέας των φαρμακοποιών θέλει 15% περιθώριο κέρδους για τον κλάδο του, θα πάμε 15% περιθώριο κέρδους. Να τελειώσουμε όμως λίγο με αυτό, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ευγενίδης. Αυτούς τους μήνες, τους πρώτους μήνες του έτους που είχαμε την εφαρμογή του πλαφών. Εσείς είχατε δει ότι υπήρχε πρόβλημα με την συνταγογράφηση. Αυτό λέει το συνταγογράφηση. Δεν είχε καταλάβει ότι είχε μπει το μέτρο, κύριε. Λοιπόν, να τον αφήσουμε μόνο να μας πει. Κύριε Ευγενίδη. Δεν μπορώ να ακούσω καθαρά. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι η φαρμακευτική δαπάνη κινείται εντός των πλαισίων. Από τη στιγμή από την οποία η φαρμακευτική δαπάνη κινείται μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουν οριστεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε δεν για μείωση κινείται, σας λέω. Κέρδους, ξέφυγε το μήνα Απρίλιο. Σας είπα. Υπέρβαση για το μήνα Απρίλιο δεν ξέρω αν υπήρξε. Ακόμα δεν είναι καλά-καλά, δεν τελειώσαμε και δεν καταθέσαμε τις συνταγές μας. Κανένας λόγος δεν έχει καταθέσει συνταγές. Υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν πρόκειται να γίνει, εγώ ξέρω, εκείνο που ξέρω είναι ότι όταν πρόκειται να γίνει μια κουβέντα για κάποιο θέμα, αμέσως διαρρέουν κάποια στοιχεία από κάποιες υπηρεσίες οι οποίες να δείχνουν την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου. Για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση, παράκληση. Κύριε Ευγενίδη, εσείς λέτε τώρα ότι εάν εφαρμοστεί το πλαφόν, να πάμε στην επόμενη περίοδο, μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Μα το Υπουργείο θέλει να εφαρμόσει το πλαφόν. Λέτε ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη συνταγογράφηση. Ο κύριος Ευγενίδης, για να καταλάβετε πόσο δεν πιστεύει αυτό που λέτε, δεν είχε καταλάβει ως φαρμακοποιός ότι επί τρεις μήνες εφαρμοζόταν το πλαφόν. Δηλαδή στο φαρμακείο κύριε του Γεωργιάδη, δεν είχε καταλάβει πρόβλημα. Εγώ είμαι 30 χρόνια φαρμακοποιός. Αφού δεν είχατε καταλάβει πρόβλημα, στο χώρο το συζητάμε τότε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Καταλάβατε εσείς με πώς το καταλάβατε. Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Και θα μου πείτε τώρα ότι δεν το κατάλαβα. Κύριε Γελίδη, από αυτά που είπε πριν. Μα σας παρακαλώ να το πάρετε πίσω. Δεν ερμηνεύουμε. Είπατε προηγουμένως. Σας παρακαλώ να το πάρετε πίσω. Είμαι 30 χρόνια. Σας λέω εφαρμόστε 3 μήνες. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ευγενίδη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με τι προσόντα μου λέτε εσείς ότι δεν κατάλαβα. Κύριε Ευγενίδη, ακούστε παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, Υπουργέ. Όχι, εδώ επί προσωπικού. Επειδή είναι και δύσκολο. Όχι, επί προσωπικού. Δεν θα μιλάμε εγώ, είπατε, κατάλαβα. Σε μένα το χρόνετε. Αφήστε τα προσωπικά να τα αφήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Κύριε Ευγενίδη, ο κύριος Ευγενίδης είπε στην τηλεόραση. Το καταλάβαμε, κύριε Γεωργιάδη. Ότι δεν εφαρμόζει το πλαφόν. Ενώ εφαρμόζει και τρεις μήνες. Εγώ φταίω. Κύριε Ευγενίδη, να ρωτήσω κλείνοντα. Μια μορφή αντίδραση που μου ήρθε μάλιστα σε mail από ανακοίνωση του συλλόγου σας είναι ότι θα κάνετε εκστρατεία εναντίον των βουλευτών εκείνων, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι πρόκειται να κατέρθουν στις εκλογές. Κοινώς μαυρίστε τους. Θα αναρτηθεί μάλιστα, διαβάζω, και σχετικό... Έχει δει και αφήσει. Ναι, και αφήσει. Θέλω να ευχαριστήσω σε κάθε φαρμακείο. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε ποια μορφή κινητοποίηση θα έχουμε. Ναι. Σαν αντίδραση στο προμηνώς νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, το οποίο μας στείλει άμεσα και για το οποίο δεν είχαμε καμία ενημέρωση και για το οποίο γι' αυτό είχα χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη λέξη ότι εξαπατηθήκαμε από την Υπουργό, γιατί από εκεί που δεν περιμέναμε τίποτα τέτοιο ξαφνικά μας ήρθαν όλα ανάποδα. Και βλέπετε το συγκεκριμένο που λέτε δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω, γιατί είναι η πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής. Μάλιστα. Και είναι διαφοροποιημένο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει πάρει απόφαση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ξανά. Έχουμε κάτι από Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, στη σημερινή θα λειτουργήσουν οι λαϊκές σήμερα εκεί.